Μάρτης Γδάρας και κακός παλουκοκάφτης, ας πούμε. Λέω, ας ελπίσουμε να μην. Για μπαίνουμε και στην άνοιξη. Είναι άγριος μήνας ο Μάρτης. Προχωρώντας, κύριε Βαλάφα, γιατί σιγά σιγά μας πιέζει και ο χρόνος, στο θέμα των δύο στρατιωτικών. Μάλιστα. Που βρίσκονται φυλακισμένοι στην Αδριανούπολη. Έχει πει και ο κύριος Στανακόπουλος ότι έχει δώσει και ένα περιθώριο κάποιων εβδομάδων για να δούμε τι. Νομίζω ότι το γενικό πρόσταγμα είναι ψυχραιμία, υπομονή και ένα χειρισμό συγκεκριμένο. Υπάρχει μια σύνοδος μπροστά και έχουμε διεθνοποιήσει το ζήτημα. Στην Βάρνα εννοείται. Όχι, και τη σύνοδος κορυφής που θα παραστεί ο κύριος Τσίπρας. Πιστεύετε ότι εκεί πρέπει λίγο να ασκηθούν μεγαλύτερες πιέσεις? Ο κύριος Κοντζιάς είπε ότι η κυρία Μέρκελ, λέει, συζήτησε για το θέμα, παρενέβη και συζήτησε για το θέμα με τον κύριο Ερντογάν. Νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλοι διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί, σε μερικούς από αυτούς συμμετέχουμε και εμείς και η Τουρκία, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εξαντλήσουν τα περιθώρια, νομίζω ότι τα έχουν εξαντλήσει, μιας καλώς εννοούμενης πίεσης για να αντιμετωπιστεί αυτό το μεθοριακό, κατά ορισμένους, και εγώ συμφωνώ με αυτή το χαρακτηρισμό, μεθοριακό επεισόδιο. Προφανώς ο πειρασμός να χρησιμοποιηθεί ένα σύνηθες μεθοριακό επεισόδιο για άλλες σκοπιμότητες είναι υπαρκτός από την απέναντι πλευρά. Ελπίζω ότι θα επικρατήσει και εδώ μια λογική. Δεν προσφέρεται δηλαδή το επεισόδιο αυτό για κάτι περισσότερο, κατά τη γνώμη μας. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα αντιμετωπιστεί, θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και είναι και το θέμα το οποίο, αυτή είναι η επίσημη, ενώ η συζήτηση σήμερα που θα γίνει και με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Άμυνας, θα τους απασχολήσει και αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μπαλάφα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας στην ΕΡΤ.